Συνεχίζονται οι επαφέ τη Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολη με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την εκμετάλλευση των κτηρίων του παλιού νοσοκομείου. Προσφάτω, ο Δήμαρχο βρέθηκε εκ νέου στην Αθήνα, εξακολουθώντα να διεκδικεί την παραχώρηση του έκταση 48 στρεμμάτων χώρου και του κτηρίου με εμβαδό 17.000 τετραγωνικά μέτρα για τι επόμενε δεκαετίε. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το εν λόγω οικοδομικό συγκρότημα πρόκειται να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει διοικητικέ υπηρεσίε αποφορτίζοντα το κέντρο τη πόλη. Θα σας πω ότι ήταν τελικώς δελεαστική η πρότασή μου να μας βοηθήσει η Γενική Γραμματεία των ΣΔΙΤ, αφού δεν υπάρχει άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε με περίπου 8,5 εκατομμύρια, όπως λέει η τεχνικοοικονομική μελέτη, να ανακαινήσουμε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μαζί με την Περιφέρεια, ώστε με την ανακαίνιση να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε εκεί μέσα υπηρεσίες, όπω η αστυνομική διεύθυνση, η αντιπεριφέρεια, να διατηρήσουμε το Υπουργείο Παιδεία εκεί, δηλαδή την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλε ενδεχομένω υπηρεσίε οι οποίε θα στεγαστούν στον χώρο εκείνο των ανακαινισμένων των 16,5 περίπου χιλιάδων τεραγωνικών μέτρων. Το ευχάριστο ήταν ότι όχι μόνο δέχτηκε ότι μπορεί να συμβεί η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε αυτήν την υλοποίηση του έργου. Στόχευση τη Δημοτική Αρχή είναι η μεταφορά τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τη Αστυνομική Διεύθυνση και άλλων διοικητικών υπηρεσιών, μετατρέποντα τον σημερινό εγκαταλελειμμένο στην πλειονότητά του χώρο σε ένα σύγχρονο σύμπλεγμα εγκαταστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο παραδόθηκε ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη στι 20 Δεκεμβρίου του 2017 από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολη. Θα μπορούσε να βγούμε μέσα από το ΠΟΥΔΟΕ, μέσα δηλαδή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε και δεν θα διακινδυνεύσουμε να μπουν από τον ανάδοχο ιδιώτες οι οποίοι θα έχουν πιο δελεαστικά μισθώματα. Άρα Διαφεύ... Ξεφεύγοντα από τον κίνδυνο του να μην απέξω ας πούμε, η αστυνομική διεύθυνση μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και δικού δικαίου και η περιφέρεια μένουμε σε αυτήν τη στόχευση 100% και περνάμε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο θα χρηματοδοτήσει αυτήν την διακήρυξη με την καταβολή του συνολικού μισθώματο, Έχοντα βέβαια τη δυνατότητα να εισπράττουμε μισθώματα όπω σήμερα ήδη καταβάλλονται από την αστυνομική διεύθυνση και από την αντιπεριφέρεια, συνολικά 21.000 και μένουν βέβαια και άλλες, άλλα μισθώματα τα οποία θα μπορέσουμε να εισπράξουμε με τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα τα οποία θα, αφήσουμε, θα αφήσουν η κάλυψη των δύο αυτών υπηρεσιών. Τα επόμενα βήματα τη Δημοτική Αρχή με στόχο την απόκτηση τη κυριότητα του κτηρίου περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση και την κατάθεση ολοκληρωμένη μελέτη προ αυτή την κατεύθυνση που θα χαρτογραφεί οριστικά τι προθέσει για την αξιοποίηση του χώρου. Η Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη έχει στα χέρια τη όλο το φάκελο ολοκληρωμένο και τη δυνατότητα να πάρει απόφαση να μα μεταβάσει τη χρήση για 35 χρόνια στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Μην ξεχνάτε ότι την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάς μου έστειλε επιστολή πρωτοκολλημένη, όπου ζητούσε και αυτό. Να συνταχθεί στο αίτημα μαζί με το Δήμο Αλεξανδρούπολης για να πάρουμε μαζί και να έχουμε την σύγχρήση του χώρου αυτού. Δεν νομίζω ότι παραπάνω από δύο-τρει μήνε θα πάει μια μελέτη η οποία θα αποτελέσει την ροή στη συνέχεια τη ροή τη ήδη τεχνικο-οικονομικής έκθεση που αποτελεί μια αν θέλετε προμελέτη. Επομένως έχουμε τη βάση, έχουμε τελικά.